Ελαφρώς αυξημένη ήταν η αγοραστική κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας το πρωί του Σαββάτου, με τους πολίτες ωστόσο να προμηθεύονται κυρίως παραγωγικά προϊόντα λόγω του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού. Ψωνίσατε? Ναι, ναι. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές? Καλές είναι, μωρέ. Ταλαιπωρείται ο κόσμος εκεί, όλοι οι παραγωγοί ταλαιπωρούνται. Ψωνίσατε? Ναι. Κάνατε πολλά ψώνια, βλέπω, για πρωτοχρονιά. Τι έκανε, πρωτοχρονιά δεν κάνουμε τώρα. Θα έρθει μια φάμη πάλι. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές λόγω εορτών? Καλά, καλά. Να εργαζόσου να είσαι καλά πέχει. The prices are good in Greece. Yes, yes, very good. I haven't the information in Greece, but for Bulgarian people it's very nice. Κίνηση υπάρχει λίγο σήμερα από το πρωί, κατέβηκε ο κόσμος, τα πρωτοχρονιάτικα ψώνια, τα βασικά, εντάξει. Από το πρωί φάνηκε ότι θα έχει κίνηση σήμερα. Ο καιρός βοήθησε, δεν έβρεξε. Θα δείξει. Μέχρι το μεσημέρι θα δείξει. Είστε ευχαριστημένος γενικά από τις γιορτές και το προηγούμενο Σάββατο και έτσι όπως κινείται σήμερα? Κοιτάξτε, παιδιά, οι γιορτές είναι ούτως ή άλλως λίγο παραπάνω θα δουλέψουμε. Εντάξει, ευχαριστημένοι δεν πρόκειται να είμαστε ποτέ. Η περίοδος των αργιών φαίνεται πως έχει φύγει τουλάχιστον αγοραστικά από τη λαϊκή αγορά της Καβάλας, επισημαίνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των εμπορευτεχνών λαϊκής αγοράς Καβάλας, Σωτήρης Ιωαννίδης. Γενικότερα θα έλεγα ότι κάτι έγινε. Κάτι παραπάνω από τις καθημερινές, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Σήμερα είναι μια, θα έλεγα, η τελευταία μέρα των γιορτών για μας. Είναι παραμονές πρωτοχρονιάς. Λίγο πουτονική η κίνηση. Συνήθως αυτές τις μέρες ο κόσμος δεν πέφτει πλέον στα δώρα, αλλά στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Εδώ θα ήθελα να ευχηθώ μέσα από όλη τη λαϊκή, από όλους τους επαγγελματίες, από όλα τα σωματεία, τα χρόνια μας πολλά. Ένα ευτυχισμένο 2018 να έρθει χωρίς προβλήματα και υγεία για όλο τον κόσμο. Καλύτερη αγορά για τους επιχειρηματίες. Καλύτερη κίνηση. Η καλύτερη κίνηση στην αγορά υπήρχε κάποτε, τώρα δεν υπάρχει. Το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι πλέον για μας οι γιορτές είναι κάτι λίγο παραπάνω από τις καθημερινές. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια καθημερινή, είναι κάτι λίγο παραπάνω. Δεν είναι όμως και οι γιορτές οι οποίες είχαμε κάποτε. Όταν ο κόσμος έπαιρνε τα δώρα, όταν ο κόσμος δεν είχε στους ώμους του τις εφορίες, τα έμφυα, τα διάφορα ας πούμε, τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στους Έλληνες πολίτες.